πώς θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε με Δήμο Πλατανιά και κάποιες βραδιές κλασικής μουσικής που θα διοργανωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Μπαχ, Μότσαρτ, Σοπέν και Στράους. Πάμε στην περιοχή, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Μανολαράκη, την κυρία Ελένη Μανολαράκη, ζωγράφο. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας. Και δίπλα της ο μουσικός, ο κύριος Τζοστ Βαντερμέντ. Να σας καλησπερίσω. Ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν ήμουν σωστό στην προφορά, να με διορθώσετε. Πολύ, πολύ καλή προφορά. Πολύ καλή, είμαι σε καλό δρόμο λοιπόν. Λοιπόν, κυρία Μανολαράκη, να ξεκινήσω με εσάς. Δύο όμορφες, ξεχωριστές βραδιές κλασικής μουσικής. Ναι, ακριβώς. Εμείς εδώ είχαμε ένα θεσμό ουσιαστικά με αυτές τις βραδιές μουσικής. Δηλαδή, ο κύριος Γιόουστ, επειδή έχει και ένα σπιτάκι εδώ, έρχεται και ζει αρκετό καιρό στα Μεσκλά. Αγαπάει τα Μεσκλά και τα Μεσκλά τον αγαπούν επίσης. Και μία φορά το χρόνο του τουλάχιστον προσφέρει μια βραδιά μουσικής για τους χωριανούς στην αυλή του σπιτιού του. Είναι πλέον ένας θεσμός δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό γίνεται 4-5 χρόνια περίπου. Απλά φέτος, ναι, και εξαιτίας του κορονοϊού, που θα πρέπει να κρατάμε κάποιες αποστάσεις. Και μου είπε, βρε παιδί μου, μήπως πόσους θα χωρέσει τώρα η αυλή μου, ας πούμε, με τις αποστάσεις. Και τότε σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ωραίο μέρος των Μεσκλών. Άλλωστε, τα Μεσκλά έχουν πολύ ωραία σημεία. Ναι. Επιλέξαμε, λοιπόν, την πύχη των Νικολιανών, η οποία είναι αστήρευτη, να σας πω κιόλας, και βγάζει και ένα νερό πάρα πολύ καλό στη σύνθεσή του. Έχει λοιπόν ψηλά πλατάνια και ωραίο ίσιο και είπαμε ότι θα γίνει η μία βραδιά εδώ στις 14 του μήνα το βράδυ στις 8 η ώρα. Η μία βραδιά λοιπόν εκεί και η άλλη, Σάββατο 10 Ιουλίου. Η άλλη λοιπόν θα γίνει στον Άγιο Στέφανο στη Δρακόνα Κολυμβαρίου, όπου είναι ένα επίσης πολύ ωραίο μέρος. Το επιλέξαμε με τη βοήθεια της αντιδημάρχου κυρίας Λουπάκη. Να πούμε ότι από το Δήμο Πλατανιά έχουμε έτσι μια πολύ θετική στάση και βοήθεια και οικονομική και συνοργάνωση, όπως επίσης και από τον τοπικό Σύλλογο Μεσκλών. Μάλιστα. Να πάμε και στον κύριο Γιούστ. Θα σας τον δώσω, βέβαια. Βέβαια. Να τον ρωτήσω, αυτή η μουσική επαφή, η συναναστροφή με ντόπιους εδώ κριτικούς και με τους όμορφους ήχους και τις ξεχωριστές μελωδίες της κλασικής μουσικής, πώς σας φαίνεται, πώς αντιλαμβάνεστε, πώς νιώθετε? Κοίτα, εγώ ξεκίνησα με τις συνευλίες μου στη μικρή αυλή μου στο σπίτι, γιατί τόσο συχνά έπρεπε να εξηγήσω τι κάνω, τι μουσική παίζω εδώ, και για τους ντόπιους ήταν λίγο κάτι από πολύ μακριά και σκέφτηκα μπορώ να εξηγήσω με λόγια, αλλά καλύτερα να παίξω κάτι για αυτούς. Ναι. Και εξηγώ κάθε φορά κάτι για κάθε κομμάτι, έτσι ώστε είναι πιο εύκολα να καταλάβουν, να αγαπούν αυτή τη μουσική, και μέχρι τώρα τους άρεσε πάρα πολύ. Η ανταπόκριση λοιπόν ήταν καλή, ήταν θεαματική, ήταν έτσι σε όμορφα, ναι, πλαίσια. Πολύ θετική βεβαίως. Ναι, πολύ θετική, ναι. Και επίσης έχει ετοιμάσει και ελληνικά τραγούδια, ναι, η μουσική μας αυτή, δηλαδή θα παίξουν και κάποια ελληνικά διασκευές. Ναι, για τα 200 χρόνια, είναι για τα 200 χρόνια η επέτειος από την έναρξη της Επανάστασης. Για τα 200 χρόνια, επειδή το ξέρουν οι φίλοι μας, λοιπόν, οι Ολλανδοί, είπανε θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα. Θα παίξουμε ένα κομμάτι το οποίο θα το αφιερώσουμε στη δική σας Επανάσταση. Μάλιστα.
Ποιοι μπορεί να συμμετέχουν, ποιοι μπορεί να δώσουν το παρόν, να είναι παρόντες, να απευθύνουμε μία πρόσκληση και ένα κάλεσμα. Όλοι οι Ιταλοί είναι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε μπόλικο χώρο εδώ. Ναι. Ο Δήμος επίσης θα μας φτιάξει και ένα κάτω κομμάτι που ήταν λίγο έτσι ανώμαλο το έδαφος. Θα ομαλοποιηθεί και αυτό, άρα μπορούμε να δεχτούμε αρκετό κόσμο και θα χαρούμε να έρθουν φίλοι από τα Χανιά, από τα γύρω χωριά, από παντού. Κύριε Γιώργος, δωρεάν. Βέβαια. Δωρεάν, βέβαια, δωρεάν. Λοιπόν, ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθούμε εδώ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Και είστε καλεσμένοι, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε. Χαρά μας, εννοείται. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν,